Από πολιτικής τουλάχιστον πλευράς, γιατί έχουμε βρει το απόσπασμα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έρχεται και προλιένει, ας το πούμε έτσι, πολιτικά εγώ θα πω, δεν θα πω κάτι άλλο, δεν έχω άλλο στοιχείο, το έδαφος, λέγοντας ότι πρέπει να μπουν ανεμογεννήτριες. Τι να κάνουμε? Πάμε να το δούμε. Κατά συνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν που είναι δασικές. Διότι από το 1 εκατομμύριο 100.000 στρέμματα που εκτιμούμε ότι έχουν καεί, προφανώς δεν είναι όλα δάση. Αυτήν την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεύτερη παρατήρησή σας σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει, και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν. Γύρω στα 7.000 ΜΒ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει, και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν. Και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν καταρρεύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακριβώς επειδή το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός ως προς τη χωροταξία και το πού θα τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να τοποθετηθούν παντού. Υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές όπου μια μεγάλη ανεμογεννήτρια θα διαταράξει την ισορροπία της κλίμακας του τοπίου. Σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν άλλες περιοχές στη στεριά που μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και η επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδίου γύρω από τη ΣΑΠΕ θα μας επιτρέψει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είναι... Μάλιστα. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, κάπου πρέπει να μπουν. Κάπου πρέπει να μπουν. Και θα μπουν και στη στεριά. Θα μπουν στη στεριά, Αρισπίνο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν. Γιατί υπάρχει, ας το βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο τη συζήτηση, οι εναλλακτικοί να μπαίνουν στη θάλασσα. Λένε κάποιοι, να μην μπαίνουν στη στεριά. Όχι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και στη στεριά. Λοιπόν, Αντρέα Καψαπέλη. Ο Μητσοτάκης είναι ένας άκρος πολιτικά επικίνδυνος πρωθυπουργός για αυτή τη χώρα. Ήταν πολιτικά επικίνδυνος, αλλά χειροτερεύει εξαιτίας της ηγεμονίας που του παρήχε, αντί να φάει σκαμπύλι πολιτικό και να γυρίσει το κεφάλι του δύο στροφές, του παρήχαν δύο ακροδεξιά κόμματα εντός της Βουλής με το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε. Με το πρώτο νομοσχέδιο, άκουσε το Αντρέα Καψαμπέλη, με το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή και αφορά ουσιαστικά την κλοπή των ομογενών που θα ψηφίσουν, ταυτίστηκαν μαζί τους ως γνήσια μαξιλαράκια προεκλογικής συμφωνίας, αναρωτιέμαι εγώ, τα δύο ακροδεξιά κόμματα. Η Νίκη και η Σπαρτιάτες. Αυτοί που υποτίθεται θα έπρεπε να σηκώσουν σημαία αντίστασης. Καλά το Πασόκ. Είναι θυγατρική εταιρεία. Καλά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι θυγατρική εταιρεία. Αυτοί οι δίθεν αυτοποκαλούμενοι πατριώτες με χέρια και πόδια ψήφισαν την κλοπή των ψήφων από τους ομογενείς. Διότι χωρίς την ψήφο τους, να το ξέρει ο ελληνικός λαός, δεν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο γιατί ήθελε αυξημένη πλειοψηφία. Πάμε όμως στο διατάφτα, γιατί με αυτούς τους δύο κυρίους, Στίνγκα και δεν ξεχνώ πώς λέγεται ο άλλος κύριος, ο δάσκαλος, θα τα πούμε στην πορεία. Την δημοσιογραφική. Εδώ έχουμε μια ομή δολοφονική ενέργεια σε βάρος του ελληνικού λαού. Όταν ένας πρωθυπουργός λέει ότι πρέπει να μπουν κάπου, τώρα δεν έχουμε χώρο. Εγώ υπόσχομαι όμως, εκεί απευθυνόταν η ομιλία του, στους επενδυτές αυτούς, και είναι επενδυτές. Είναι ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης, ο Κοπελούζος, ο Περιστέρης, αυτοί είναι. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο Καψαμπέλης, δεν είναι ο Χίος, αυτοί είναι. Δεν είναι κανένας άλλος, δεν είναι η μάνα μου στο χωριό που είναι σε Ζάκυνθο τώρα. Τους μίλαγε και τους έλεγε θα μπουν κάπου, οπωσδήποτε θα μπουν κάπου, οπωσδήποτε.